Καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε μεταφύτευση μελτόνιας αυτής εδώ. Σπεκτάμπελες. Παντού γράφει ότι αυτή η ορχιδέα θέλει υγρό υπόστρωμα και πιθανόν αυτή είναι φετημένη σε σφάγνουμ. Εγώ δεν την έκανα αμέσως τη μεταφύτευση για λόγου, αν θυμάστε, είχε προσβολή από σκουριά. Και ήθελα πρώτα να κάνω τις θεραπείες και μετά να κάνω τη μεταφύτευση. Ρίζες είναι καλές, ζωντανές, αλλά το σφάγνουμ, όπως είπαμε, πρέπει να ήταν αρκετά χρόνια εδώ, είναι σε αποσύνθεση. Να φανταστείτε ότι το πότισα πριν παραπάνω από 3 εβδομάδες και ακόμα κρατάει υγρασία. Θα κλείσω για λίγο την κάμερα για να καθαρίσω το φυτό. Η μυρωδιά είναι πολύ, όχι πολύ, αλλά είναι άσχημη, όπως κάτι χαλασμένο. Κάτι σάπιο, αυτό είναι και λογικό, βλέπετε ότι το σφάγνουμ είναι μαύρο. Θα την φυτέψω στο ίδιο γλαστράκι, θα το καθαρίσω, θα απολυμάνω και θα φυτέψω περισσότερο σε υπόστρωμα για ορχιδέες και με μικρή ποσότητα σφάγνουμ. Όπως βλέπουμε, η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα γιατί αυτό το φυτό σίγουρα μεγάλωνε αρκετά χρόνια σε αυτό το σφάγνουμ και έχει μπλεχτεί εδώ με τις ρίζες. Το ευχάριστο είναι ότι οι ρίζες της είναι πολύ καλές, αλλά θα με πάρει αρκετό χρόνο για να καθαρίσω τελείως το φυτό. Έχει πολλά πράγματα. Όταν λίγο θα συνέλθει αυτό εδώ το φυτό, γιατί το έχουμε ψεκάσει πολλές φορές, ήταν άρρωστο, και θα βγάλει κανονικά φύλλα, θα σας πω για τη διαφορά. Γιατί πολύ συχνά ακούγεται ποιο είναι η μελτόνια, ποιο είναι η μελτονιόψης. Εγώ θα εξηγήσω απλώς λίγο να βγάλει τα φύλλα και να φαίνεται λίγο καλά το φυτό. Λοιπόν, αυτός εδώ ο ψευδοβολβός δεν μου αρέσει γιατί πιθανόν είναι προσβεβλημένος και θα αναγκαστώ να το κόψω. Το φυτό μοιράζεται στα δύο από μόνο του. Θα δούμε τώρα άμα θα το κόψω το... Να, μοιράζεται μόνο του. Εγώ θα κλείσω για λίγο την κάμερα, αν και να ορίστε, χωρίς να κοπεί, το φυτό μοιράστηκε. Λίγο τώρα στις ρίζες προσοχή. Θα έχω δύο μελτόνες. Λοιπόν, αυτό εδώ το ψευδούλβο έκοψα γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα δύο σημάδια. Μη τυχόν έμεινε κάτι από αρρώστια που είχε. Το περνάω πολύ καλά με οξυζενέ. Αυτό το σημάδι κοπής θα περάσω με τριμμένη κανέλα και θα φυτέψω σε καινούριο υπόστρωμα και καινούριο γλαστράκι. Δύο μελτόνιες. Θα δούμε πώς θα τα πάνε, γιατί ούτως ή άλλως αυτή ήταν άρρωστη. Θα ας ελπίσουμε ότι θα τα πάει καλά. Έπλαινα το γλαστράκι του, έκανα και τρυπούλες. Και το δεύτερο κομμάτι θα φυτέψω σε αυτό εδώ το πύληνο μικρό γλαστράκι. Θα μαζέψω λίγο εδώ τα πράγματα. Θα συμπληρώσω με λίγη λάβα, κανονικό υπόστρωμα για ορχιδέες, αυτή τη στιγμή έχω αυτό εδώ τη κομποσάνα και για υγρασία θα βάλω και λίγο σφάγνουμ. Θα τα φυτέψω κανονικά όπως ήταν φυτεμένο το φυτό εδώ, σε αυτό εδώ το επίπεδο και θα δούμε πώς θα προχωράνε τα φυτά μας. Θα σας ενημερώνω, ευχαριστώ πολύ. Αν το βίντεο αυτό ήταν χρήσιμο, βάλτε like, αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου, θα απαντήσω. Ευχαριστώ.